Ευχαριστώ που περίμενες, καρτερικά, για να μας μιλήσεις εδώ στην Sinta Vision. Λοιπόν, κατακτήσατε το κύπελλο, ήσασταν η περσινή, η ομάδα που πέρσι το κατέκτησε και πάλι. Τι θα έλεγες, ποιο ήταν το κρίσιμο σημείο για την κατάκτηση του τροπαίου? Θα έλεγα ότι... Ας δώσουμε και συγχαρητήρια, έτσι. Ευχαριστώ, Νάστρα, αλλά... Σίγουρα το κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, καταφέραμε, ανατρέψαμε το εις βάρος μας σκορ, δείξαμε χαρακτήρα μεγάλης ομάδας. Τώρα για να ολοκληρωθεί η χρονιά τέλεια, θα έλεγα, γιατί μετά από, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, μεγάλη χρονιά, με Champions League, με πάρουμε το κύπελο, αν καταφέρουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, πιστεύω ότι θα είναι ό,τι καλύτερο. Ίσως μετά τους... Την πορεία που κάναμε σε 8 να είναι η κορυφαία πορεία που έχει κάνει η ομάδα. Ναι. Γιατί είναι και η ομίλη του Champions League, είναι και το πρωτάθλημα που λίγο πολύ το έχετε ακουμπήσει, αλλά είναι και ο θεσμός του κυπέλλου. Δηλαδή σίγουρα, είναι απόλυτα πετυχημένοι. Καταφέραμε αυτό που λέμε, τα πήραμε όλα. Ναι. Και εντάξει, πέτυχαμε τον πρώτο στόχο. Τώρα έρχεται το κρίσιμο σημείο, Διονύση, του αγώνα ποιο ήταν? Κατά τη γνώμη μου ήταν το δεύτερο γκολ, το χρονικό σημείο που πετύχαμε το δεύτερο γκολ. Ήταν ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το ημίχρονο. Και το δοκάρι φυσικά νωρίτερα, έτσι. Εντάξει, ναι. Της ΑΕΛ. Σίγουρα, ναι, ναι. Αλλά επειδή τα γκολ μετράμε. Ναι, σωστά. Γι' αυτό λέω το γκολ ήταν το πιο σημαντικό. Πού θα ήθελες να αφιερώσεις το τρόπαιο του κυπελλούχου? Το τρόπαιο του κυπελλούχου, πάνω απ' όλα, πρώτα στην οικογένειά μου και κατά δεύτερον θέλω να, δεν ξέρω να σας παράξενο, αλλά θέλω να αφιερώσω στους πνευματικούς μου πατέρες και στον... Ο Λεχτάριος κάτι περιμένει να σου δώσει, περίμενε, έλα. Και στον πατέρα Αναστάση που με βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που είχα. Κάποιες δύσκολες στιγμές με βοήθησαν πάρα πολύ και τους ευχαριστώ από την καρδιά μου. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχες να έρθεις εδώ να μας μιλήσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Διονύση. Λοιπόν, πάμε αμέσως.